Καλησπέριζω από την Καλυθέα, Ντερμπάρα στη Rising, του Βλέγκερς με τα μπλε και η Μπίρι Μπίρι με τα πορτοκαλί. Οι δύο ομάδες πολύ ψηλά στην βαθμολογία του ομίλου και σήμερα στο τελευταίο μάτς της σεζόν του έτους του 2019 πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Θα δούμε ποια από τις δύο θα κάνει καλές γιορτές, μιας και πρόκειται για συντοπίτες. Οπότε θα είναι δύσκολες οι στιγμές στις καφετέριες στη διακοπή για όποιον χάσει σήμερα. Η πρώτη βίδη ήταν άστοχη για τους Τουμπλέκερς, τους μιμήθηκαν οι Μπίρι-Μπίρι και οι Τουμπλέκερς είναι και πάλι μπροστά τώρα. Θα περάσουν το κέντρο του γηπέδου. Ο Καμινάρης βλέπει πάσα στο πλάι, στη ρακέτα πάει να φτάσει μπάλα, κλέβουν οι Μπίρι-Μπίρι. Στον ευνηδιασμό, εύκολο το τελείωμα για τον Μικράκη. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι είναι για τους Μπίρι-Μπίρι. 0-2. Ο Καμινάρης έχει την μπάλα στα χέρια του για τους Τουβλέκερς. Βλέπει το Λιβαδά, εκείνος πάει στο Μαρίνο για τρεις. Ο Μαρίνος δεν γράφει, μαζεύει ο Μανιάτης στην απέναντι πλευρά η μπάλα στο πλάκο. Θα κλέψει ο Αγκουριδάκης και ο Καμινάρης θα βγάλει και πάλι μπροστά τους Τουβλέκερς. Θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Βλέπει στο πλάι τον Μαρίνο, ξανά στον Καμινάρη πηγαίνει μπάλα. Στο πλάι είναι ο Αγκουριδάκης, στη ρακέτα είναι ο Ρίκος, η κατοχή μένει. Στους Τουβλέκερς έχουν μόλις 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεση. Στην baseline θα πάει επαναφορά. Ο Λιβαδάς από την περιφέρεια σηκώνεται για 3, αμυντικό rebound ο Μανιάτης. Στην μπροστά η μπάλα, πάρα πολύ ωραία. Καλάθι με τον Τάτσι για τους Μπίρι-Μπίρι, 0-4. Και ο Καμινάρης κατεβάζει και πάλι για την ομάδα του. Η μπάλα πηγαίνει στο Μαρίνο, εκείνος θέλει να βρει το Λιβαδά, φάουλ από τον Κοσμά. Στο πλάι επαναφορά, ο Ρίκος τώρα με την μπάλα, βλέπει τον Μαρίνο στο Λιβαδά, στη γωνία θα πάει μπάλα το Καμινάρη, προσποιείται, κλείνεται, βλέπει το Λιβαδά, τελειώνει πίτες στο Τουβλέκερς, γυρνάει ο Λιβαδάς άστοχα, rebound ο Ρίκος, έτσι είναι, όχι ο Αγκουριδάκης, συγγνώμη. Σηκώνεται ο Ρίκος, δε σκοράρει μαζί του Μανιάτης. Μπροστά το κέντρο. Η Μπίρι-Μπίρι, το σουτάκι από το πλάι είναι άστοχο, επιθετικό rebound όμως. Για τους Μπίρι-Μπίρι, εκεί ήταν ο Χαραλαβόπουλος, βρήκε το Μανιάτη, ξανά στο Χαραλαβόπουλο, σηκώνεται το πλάι για τρεις μαζί. Οι Τουβλέκερς με το Λιβαδά την μπάλα. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα, ο Μαρίνος βλέπει τον Καμινάρη, στο πλάι ήταν ο Αγκουριδάκης, η μπάλα πηγαίνει στο Ρίκο, τελείωσε το τεσσάρι για τους Λέκες. Αρκετά πρόσεχτη. Πάει την μπάλα στο Μανιάτη, σηκώντα το πλάι άστοχα μαζί ο Λιβαδάς. Στην απέναντι πλευρά είναι οι Τουβλέκερς. Καλάθι για τον Αγκουριδάκη. 2-4, πρώτο καλάθι είναι αυτό. Για τους Τουβλέκερς το μάτς, ενώ πλησιάζουμε στο τετράλεπτο της περίοδου. Με το Μανιάτη να κατεβάζει. Στη ρακέτα η μπάλα, όμορφη κίνηση του Χαραλαβόπουλου και καλάθι. 2-6. Ο Λιβαδάς βλέπει τον Αγκουριδάκη, σηκώνεται εκείνος, δεν θα απαντήσει το rebound σε ποιον. Στους Μπίρι-Μπίρι το rebound, θέλουν να βγουν μπροστά με το Μανιάτη.
Εκείνος βλέπει πάσα στο μικράκι, δεν θα τελειώσει, το rebound είναι στο λιβαδά. Ο Ρίκος στην μπροστά πλευρά του γηπέδου, θέλει να κάνει τη δίσδυση ο Ρίκος, όμορφη κίνηση, rebound ο ίδιος. Αγκουριδάκης. Στη γωνία το σούτ από τον Μαρίνο είναι άστοχο, ο Κοσμάς μαζεύει. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα στον Τάτσι, βλέπει εκείνος πάσα δίπλα του. Ωραία κίνηση, άστοχο το τελείωμα για τους Πυρυμπύρη και ο Μανιάτης μαζεύει. Στη ρακέτα είναι ο Τάτσις που θα πάρει το φάουλ. Γυρίσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Μέχρι στιγμής του Blakers έχουν σκοράρει μόνο μια φορά. Έχουν μπει αρκετά μουδιασμένα στο παιχνίδι. 2-7 είναι το σκορ με μία εύστοχη βολή. Τράει το Καμινάρι. Παλεύουν να κλέψουν οι Πυρυμπύρη και κερδίζουν τη φάση με βήματα από το Καμινάρι. Για στο παιχνίδι ο Μανιάτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Μπροστά από το κέντρο βλέπει μπάλα στο πλάι. Στην κορυφή είναι ο Τάτσις που θα σηκωθεί. Δεν θα γράψει, τρέχει να προλάβει ο Μανιάτης, δεν προλάβει. Καμινάρης. Λιβαδάς, βλέπει το Ρίκο στη ρακέτα, σηκώνεται εκείνος, μπαίνει βγαίνει μπάλα μαζέλο Μανιάτης. Στην απέναντι πλευρά θέλει να βρει πάσα, χαμένη κατοχή για τους Πυρυμπύρη. Time out. Γυρίσαν από το time, ο Γιαννουλάκη δεν κάνει καλή πάσα, ο Κοσμάς κλέβει. Τρέχει πολύ γρήγορα μπροστά, δεν σκοράρει όμως. Ο ίδιος στο rebound του. Θέλει να βρει τον Τάτσι. Ψάχνει τη δίσδυση, εκείνος κλείνει ο Αγκουριδάκης πολύ καλά. Βλέπει τον Χαραλαμπόπουλο δίπλα του, ξανά στον Τάτσι μπάλα. Θα κλέψει ο Γιαννουλάκης. Περνάει το κέντρο, είναι 2-2 μπροστά. Θα σηκωθεί ο Γιαννουλάκης, άστοχα rebound ο ίδιος. Τρίτη προσπάθεια, δε σκοράρει, μαζεύει ο Μανιάτης. Στην απέναντι πλευρά ο Μανιάτης. Κοσμάς στη γωνία η μπάλα, το τρίποδο είναι εύστοχο από τον Μικράκη για τους Πυρυμπύρη. Blakers μπροστά, ο Μπαλάσκας είχε την μπάλα, είδε στο πλάι τον Αγκουριδάκη, σηκώνεται άστοχα επιθετικό το rebound. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Κοσκέρα και ο Μανιάτης θα κατεβάσει για την ομάδα του, την ώρα που μένει περίπου 2,5 λεπτά για να τελειώσει το δεκάλεπτο. 2-10 είναι τρομερό το ξεκίνημα για τους Πυρυμπύρη. Ο Τάτσις μπαίνει στη ρακέτα, βγάζει πάσα δίπλα, rebound Αγκουριδάκης. Γιαννουλάκης, Αγκουριδάκης, Γιαννουλάκης, βλέπεις τη ρακέτα πάσα, πολύ ωραία κίνηση, παίρνει φάουλ ο Κοσκέρας και πάει στη γραμμή.
Μία βολή εύστοχη 3-10 και ο Μανιάτης κατεβάζει. Στην απέναντι πλευρά βλέπει στη γωνία πάσα, ο Μικράκης σηκώνεται για 3 και σκοράρει 3-13. Στην απέναντι πλευρά ο Γιαννουλάκης θα σηκωθεί από μέση απόσταση, αμυντικό rebound με τον Βλάχο για τους Μπυρυμπύρη και ο Μανιάτης θα περάσει το τίγρο για την ομάδα του. Βλέπει μπάλα δίπλα, καλή άμυνα για τους του Βλέκερς. Ο Μανιάτης παλεύει για το rebound και ανανεώνει κατοχή για την ομάδα του. Μικράκης για 3 και πάλι άλλο ένα επιθετικό rebound για τους Μπυρυμπύρη με τον Χαραλαμπόπουλο. Βλέπει το Μανιάτη στην περιφέρεια. Ξανά στο Μανιάτη μπάλα, Χαραλαμπόπουλο σηκώνεται για 3. Ο Αγκουριδάκης θα μαζέψει. Και μπροστά από το κέντρο τώρα οι του Lakers. Με τον Παλάσκα να βλέπει τον Αγκουριδάκη. Εκείνο στο Γιαννουλάκη. Σηκώνεται από μέσα απόσταση ο Λομόναχος και γράφει 5-13. Τελευταία 50 δεύτερα στην περίοδο με τον Μανιάτη να έχει την μπάλα στα χέρια του. Ξανά σε κοινωνή μπάλα θα βρει στο πλάι πάσα, ο Βλάχος είναι εκεί, η κατοχή μένει στους Μπυρυμπύρη, το παραδέχεται ο Αγκουριδάκης τηρώντας το fair play και επαναφορά πηγαίνει στο Μανιάτη, ψάχνει τη δίσδυση, κλείνεται, σπάει στον Τάτσι για 3, εκείνος βρίσκει Στεφάνη μπάλα, rebound όμως είναι για τους του Lakers, όπως και ένας κατεβάζει 1,5 δευτερόλεπτο διαφορά έχουν τα δύο χρονόμετρα, ο Ρίκος σηκώνεται άστοχα. Rebound ο Τάτσις. Μανιάτης μπροστά από το κέντρο, απέναντι μπάλα, Χαραλαμπόπουλος σηκώνεται, δεν σκοράρει, rebound ο Μανιάτης, δεν θα τελειώσει, μαζεύει ο Κοσκέρας, δεν προλαβαίνει, είναι εκπρόθεσμο το σουτ, σε ρίλο μαζί. Δεύτερο δεκάλεπτο στην Καλυθέα, ο Μανιάτης έχει την μπάλα, βλέπει στην baseline τον Βλάχο. Ριμπάντο Λιβαβάς, Γιαννουλάκης. 5-13 το σκορ από την πρώτη περίοδο, Μπυρυμπύρη κλώβησαν εντελώς τους του Lakers. Στο πλάι πάει μπάλα στον Αγκουριδάκη, ο Λιβαβάς. Στη ρακέτα ανανέωσε. Baseline επαναφορά. Στη γωνία είναι ο Λιβαδάς, σηκώνεται για 3, άστοχα μαζεύει ο Μικράκης. Μανιάτης, φάουλ από τον Μαρίνο. Όχι, από τον Αγκουριδάκη. Στο πλάι επαναφορά, η μπάλα πηγαίνει στον Κοσμά στην κορυφή. Σπάσει το Μανιάτη, εκείνος θέλει να δει προς τα μέσα, ωραία στον Κοσμά, σηκώνεται, άστοχα, rebound ή του Βλέκερς με τον Κοσκέρα. Στην απέναντι πλευρά τώρα, εκείνος Γιαννουλάκης. Στον Αγκουριδάκη πηγαίνει μπάλα, σηκώνεται, γράφει 7-13. Μανιάτης. Ο Τάτσις κλείνεται, κρατάει την μπάλα στην περιφέρεια, ακόμα 6 δεύτερα ψάχνει διείσδυση. Καλή άμυνα για τους του Βλέκερς, ο Γιαννουλάκης θέλει να τους βγάλει μπροστά. Βλέπει τον Αγκουριδάκη στο πλάι, εκείνος τρομερή πάσα στον Κοσκέρα, καλάφι για τους του Βλέκερς. 9-13. Μανιάτης περνάει το κέντρο, ψάχνει το drive, παίρνει φάουλ.
έξω είναι οι βολές. Το 9-13 παραμένει. Ο Κοσκέρας θέλει να βγάλει μπροστά τους του Lakers. Βλέπει τον Μαρίνο, εκείνος ξανά στον Κοσκέρα, στην κορυφή ο Λιβαδάς θα σηκωθεί για 3. Rebound ο Αγκουριδάκης. Θέλει να βρει το Γιαννουλάκη, όχι δεν είναι. Προλαβαίνουν οι συμπαίκτες στην μπάλα, η κατοχή πηγαίνει στον Πύρη-Πύρη. Επίθεση στην μπροστά πλευρά του γηπέδου. Με 14. Τώρα είναι μια φορά. 7:40 για το ημίχρονο, στο πλάι πηγαίνει η μπάλα, εκείνο ο Κοσμάς. Κλείνεται, θα βρει το Βλάχο, ξανά Κοσμάς. Σηκώνει για 3 και γράφει. Ακριβώς τεχνοείς επίθεση, ομάδας του 9-16. Γιαννουλάκης. Θέλει να βρει τον Αγκουριδάκη. Χαμένη κατοχή για τους Lakers, time out. Γυρίσαν το time, ο Χαραλαμπόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Σπάει στη γωνία, σηκώνεται ο Κοσμάς και γράφει 9-18. Κάτι παραπάνω από 3 λεπτά έχουν κυλήσει στη δεύτερη. Ο Γιαννουλάκης έχει την μπάλα στα χέρια του Lakers. Μαρίνος ξανά στο Γιαννουλάκη, Λιβαδάς, Αγκουριδάκης. Στο Μαρίνο σηκώνεται για 3, όχι. Τάτς μαζεύει ο Μανιάτς, θέλει να βρει τον Κοσμά, όχι δεν συνεργάζεται καλά. Γιαννουλάκης πατάει από μέση απόσταση, άστοχα το rebound πηγαίνει στο Μανιάτη. Τάτσις 6-0-5. Ο Χαραλαμπόπουλος θέλει να βρει μπάλα προς τα μέσα. Κόβουν οι Τουβλέγγες, κρατούν κατοχή. Η Μπύρη-Μπύρη με 14. Στον Τάτσι πάει επαναφορά. Γυρνάει εκείνος, σηκώνεται. Ο Αγκουριδάκης μαζεύει. Γιαννουλάκης. Κοσκέρας. Λιβαδά στον Αγκουριδάκη. Σκοράρει. 11-18. Ο Μανιάτς κατεβάζει για την ομάδα του. 5,5 λεπτά ακόμα. Βλέπει τον Κοσμά στο πλάι. Εκείνος θέλει να απελευθερωθεί. Έχουμε φάουλ από τον Κοσκέρα. Ναι, από τον Κοσκέρα είναι. Από το πλάι θα πάει μπάλα για τους Πυρηπύρη. Ρίκος και Μπαλάσκας περνάνε στον αγώνα. Κι άλλος ένας. Όχι. Αυτή. Όντως. Η επαναφορά πηγαίνει στην baseline στον Τάτσι. Μαζί ο Κοσκέρα στο rebound. Βλέπει τον Καμινάρη που πήγε και εκείνο στο μάτς. Μαρίνος σηκώνει για 3 κατευθείαν και γράφει 14-18. Την ώρα που φτάσαμε στο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Χαραλαμπόπουλος. Δεν είναι καλή η πάσα του για το Μανιάτη. Χαμένη κατοχή για τους Πυρηπύρη. Καμινάρης. Του Βλέγκερ τώρα στην επίθεση. Βλέπει ο Κοσμάς, θέλει να βγει μπροστά, βλέπει το Μικράκι. Απέναντι πάρα στο Χαραλαμπόπουλο. Βγάζει άμυνα το Σκέρας. Ένας εναντίον τριών και σώζει από καλά αυτήν την ομάδα του. Παίρνει και την κατοχή ο Μαρίνος μπροστά. Γράφει 17-18 time out. Γυρίσαμε το time. Μανιάτσι έχει την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει την πίεση, βλέπει τον Κοσμά. Σηκώνεται εκείνο άστοχα. Rebound.
Μας έχει πατήσει ο Μανιάτης έξω. Καμινάρης βλέπει τον Ρίκο. Γυρνάει εκείνος, κλείνουν οι πυρηπύροι. Ο Μπαλάσκας βλέπει τον Μαρίνο, προσποιείται ξανά στο Ρίκο, θα σηκωθεί, παίρνει φάουλ. Μία βολή από τον Ρίκο και ο Μανιάτης κατεβάζει. Στην απέναντι πλευρά σπάει στο πλάι για τον Κοσμάκη, πάτησε την απέναντι. Η κατοχή πηγαίνει στους του Lakers. Αμινάρης. Μπαίνει προς τα μέσα. Στη ρακέτα θα πάρει φάουλ ο Καστέρας. 3-23 για τον ημίχρονο. Έχουν γυρίσει το μάτσι του Lakers από το μείον 10 στην ισοπαλία και τώρα θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Δεν θα βάλει την πρώτη βολή ο Καστέρας. Δεύτερη, rebound ο Τάτσης, αλλά πατάει γραμμή, η κατοχή γυρνάει και πάλι στους Lakers. Καμινάρης ψάχνει το drive, δεν σκοράρει, το rebound πηγαίνει στον Κοσκέρα, ούτε τώρα καλά για τους Lakers, παλεύει ο Κοσκέρας με τον Κοσμά, κάνει foul όμως. Η μπάλα πηγαίνει στους πυρι-πυρι. Τρία μηδέν εννέα για το ημίχρονο, 18-18 είναι το σκορ. Χαραλαμπόπουλος βλέπει το Βλάχο, ξανά έξω η μπάλα στο Χαραλαμπόπουλο, δίπλα του είναι ο Τάτσης. Βλάχος, Κοσμάς. Δεύτερα ακόμα, ο Κοσμάς κρατάει την μπάλα στην περιφέρεια, βλέπει τον Χαραλαμπόπουλο, όμορφη κίνηση, παίρνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ από τον Ρίκο. Παλεύουν να κλέψουν οι πυρι-πυρι, τα καταφέρνουν και παίρνουν και φάουλα από τον Ρίκο. Συμπληρωμένα τα ομαδικά βολές είναι αυτές. Καμινάρης. Πολύ
Βαδάς βλέπει μπάλα στο πλάι, ο Μπαλάσκας είναι εκεί, θέλει να μπει προς τα μέσα, κλείνεται. Στο τρίποντο είναι ο Καμινάρης, θα περάσει, θα σηκωθεί, δεν θα γράψει, το rebound πηγαίνει στο Ρίκο. Drive από το Ρίκο, καλάθι. 20-21. Και ο Χαραλαμόπουλος κατεβάζει την ώρα που παίρνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Τάτσις παίρνει στη ρακέτα, καλάθι και φάουλ. 20-23. Άστοχη βολή, μαζεύω Λιβαδάς, βρίσκει το Γιαννουλάκη. Μπροστά από το κέντρο αυτός, αφήνει δίπλα του στον Καμινάρη. Λιβαδάς, Ρίκος Δήμαδο. Στο πλάι πάει μπάλα, η παραφορά πηγαίνει στον Κοσμά. Το Κοσμάς βλέπει το Μικράκι στο πλάι. Κοσμάς για τρεις, όχι, μαζεύει ο Λιβαδάς, βλέπει τον Παλάσκα, πέραν είναι ο Γιαννουλάκης. Περνάει το κέντρο Γιαννουλάκης. Λιβαδάς. Καμινάρης. Γιαννουλάκης, εικόνα του baseline, επιθετικό rebound, τον Παλάσκα και καλάθι. 22-23, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Κοσμάς απέναντι είναι ο Χαραλαμπόπουλος, κρατά την μπάλα, βλέπει τον Τάτσι στην περιφέρεια. Κλείνεται ο Τάτσις, ακόμα 5 δεύτερα εμπειριμπύρη, σηκώνεται για 3, rebound ο Λιβαδάς. Ρίκος κάνει τη διείσδεση, καλάθι. 20 δεύτερα για το ημίχρονο. Προβάδισμα για τους Lakers, πρώτη φορά στον αγώνα. Κοσμάς Μικράκης, σηκώνεται για τρεις, όχι. Μένουν 5 δεύτερα. Στο Γιαννουλάκη θα επαναφορά, 4. Έχουμε έξω μπάλα για τους τουμπλεϊκές. Όχι, για τους μπυρυμπύρους δεν είναι έξω. Να δούμε, 4 δεύτερα έχουν οι μπυρυμπύροι να πάρουν σκορ. Επαφορά στο Μικράκι. Κλείνεται, παίρνει φάουλ από τον Καμινάρη. Πολλές είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά του τουμπλεϊκές. Δευτερόλεπτο και 2-10 για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Για να δούμε. Μέσα η πρώτη από τον Μικράκη. Σοπαλία. Έξω η δεύτερη. Έχει πατήσει γραμμή. Δεν θα μέτρα για γεννάμενε. Ένα δευτερόλεπτο. Η μπάλα μπροστά το κέντρο στο Καμινάρη. Σηκώνεται άστοχα. Ημίχρονο. Γυρίσαμε στην Καλυθέα, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ισόπαλες είναι οι δύο ομάδες, οι μπύροι είχαν μπει καλύτερα. Αν πάρει 10 από τις προβάδισμα, αλλά οι του Lakers σοφάρισαν, προσπέρασαν 2 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου μέρους, αλλά δέχτηκαν μια βολή και έτσι έχουμε φτάσει στα μισά του αγώνα στο 24-24. Στη ρακέτα η μπάλα, Κοσκέρα είναι εκεί, θα σηκωθεί άστοχα, rebound, παλεύει ο ίδιος. Θα το πάρουν με τον Καμινάρη του Lakers. Θα σπάσει το πλάι, ο Αγκουριδάκης σηκώνεται άστοχα, ο Κοσκέρας άλλο ένα rebound. Δεν θα σκοράρει, η μπάλα έξω στο Μαρίνο. Θα κόψει ο Κοσμάς. Άλλο ένα σούτ από το Μαρίνο, για 3 έξω το
27-24, τρίτο τρίποντο για το Μαρίνο. Μεταφορά μπάλας, χαμένη κατοχή. Ρίκος. Βεβαισθηνά και τα καλά του και φάουλ. Ένα λεπτό έχει περάσει το δεύτερο μέρος. Ο Μανιάτς έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Τάτσι, θέλει να μπει προς τα μέσα εκείνος. Παίρνει φάουλ και σκοράρει. 29-26. Σε 9-27 Καμινάρης στην απέναντι πλευρά, βλέπει το Ρίκο, εκείνο στο Λιβαδά. Θα σηκωθεί για τρεις ο Λιβαδά, δεν θα γράψει μαζί με ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Μανιάτης θέλει να βγάλει την ομάδα στην επίθεση, ωραία στο Τάτσι δίπλα. Εκείνο στο Κοσμά, κλείνει το Κοσμάς στο Χαραλαμπόπουλο, θέλει να βρει, αλλά κλέβει ο Καμινάρης και πετάει στο Ρίκο μπροστά. Κόβει ο Μανιάτης, δεν κλέβει, κατοχή μένει στους Lakers. Περίπου ένα δίλεπτο, έχει περάσει 1.52 μέχρι στιγμής. Ρίκος. Βλέπει ο Κοσμάς, θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, στην απέναντι πλευρά βλέπει πάσα, ωραία. Η Μπύρη σκοράρει ο Μικράκης. Καμινάρης. Ισόπαλο και πάλι το παιχνίδι. Ο Μαρίνος βλέπει το Λιβαδά, εκείνος σαν έξω στο Μαρίνο. Καμινάρης. Ρίκος κλείνεται, δύσκολη προσπάθεια, δεν σκοράρει, το rebound βγαίνει στον Χαραλαμπόπουλο. Φάουλ από τον Καμινάρη. Μικράκης για 3, γράφει 29-32. 8-0 το σερί για τους Μπυρυμπύρη που είχαν μείνει πίσω με 5, αλλά τώρα προσπερνούν και πάλι. Καμινάρης. Ο Λιβαδάς βλέπει το Ρίκο, γυρνάει ο Ρίκος, απαντά. 31-32. 6.50. Ο Μανιάτης βλέπει τον Τάτσι. Ο Τάτσι θέλει να βγει προς τη ρακέτα. Θα χάσει την μπάλα. Παλεύει με τον Ρίκο, έχουμε τζάμπολ. Βελάκι, κατοχή μένει στις Μπυρυμπύρη που έχουν 12 δευτερόλεπτα. Baseline επαναφορά. Καλαμπόπουλος για 3. Το rebound από τον Μαρίνο στο Λιβαδά και το σκέρας έχει την μπάλα στα χέρια του. Ρίκος. Μπαίνει στη ρακέτα, δεν σκοράρει, μπάλα πηγαίνει στο Μανιάτη που μαζεύει άλλο ένα rebound.
Περνάει το κέντρο με πάση στο Χαραλαμπόπουλο και ξαναβρίσκει εκείνο βήματα. Χαμένη κατοχή τη Μπυρί-Μπυρί. Καμινάρι στην επαναφορά. Βλέπει το Λιβαδά. Καμινάρης θέλει να βρει τον Κοσκέρα, πετάγει το Κοσμά, σκλέβει όλο Μόναχος ο Μικράκης, τρομερή πάσα από τον Κοσμά και καλάθι 31-34. Καμινάρης πάλι τον Κοσμά, το δύο ομαδικά για κάθε πλευρά. Στο Λιβαδά πηγαίνει η επαναφορά. Εκείνος βλέπει το Ρίκος, σηκώνεται ο Ρίκος. Γράφει 33-34, 5-35 ακόμα. Μαλιάτης κρίνεται στην περιφέρεια. Θα πάρει φάουλ. Χαραλαμπόπουλος βλέπει τον Τάτσι, εκείνος πολύ ωραία στο Μανιάτη, δεν τελειώνει καλά. Η κατοχή είναι χαμένη για τους Μπυρί-Μπυρί. Η μπάλα πάει στους Μπλέκερς με τον Καμινάρη να κατεβάζει. Θα βρει το Ρίκο εκείνος. Μαρίνος σηκώνεται για τρεις, όχι, το rebound πηγαίνει στους Μπυρί-Μπυρί με τον Τάτσι. Στην απέναντι πλευρά ο Τάτσις δεν θα σκοράρει, επιθετικό ριβάν φόλο άστοχο από Χαραλαμπόπουλο. Καμινάρης απέναντι ο Μαρίνος, βλέπει τον Ρίκο, θα πεταχτεί ο Μανιάτης, θα κλέψει μόνος του μπροστά ο Τάτσις που είχε ξεμείνει την προηγούμενη φάση, σκοράρει 33-36. Καμινάρης μπροστά από το κέντρο, βλέπει το Λιβαδά. Έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης. Το Ρίκο θα φτάσει μπάλα. Σηκώνει το Ρίκο στα πυραγέτα, δεν σκοράρει μαζί με το Τάτσις. Βλέπει το Μανιάτη, μπροστά είναι ο Κοσμάς. Ωραία η πάσα του Μανιάτη. Θα φύγει όμως η μπάλα του Κοσμά. Ακόμα 4-0-4 για την τρίτη περίοδο. 33-36 είναι το σκορ. Και ο Καμινάρης κατεβάζει. Κάνει τη διείσδυση εδώ, θα σκοράρει μαζί του ο Τάτσις. Μπροστά η μπάλα στο Μικράκι, απέναντι είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Rebound αμυντικό με τον Παλάσκα. Καμινάρης και πάλι, μπροστά είναι ο Ρίκος. Θέλει να μπει προς τα μέσα ο Ρίκος, σηκώνεται και σκοράρει και πλεονέκτημα. Εκεί ο Τάτσις δεν έχει γυρίσει. 3-30, 35-36. Γυρίσαμε από το time, ο Χαραλαμπόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει δίπλα του τον Τάτσι. Εκείνος κινείται έξω από το τρίποντο, θέλει να βρει τη δίσδυση. Θα βρει το Μανιάτη. Σηκώνει το Μανιάτη από μέσα απόσταση, το rebound. Ο Κοσκέρας αφήνει στο Καμινάρι. Αγουριδάκι στη ρακέτα, σηκώνεται, δεν γράφει. Η μπάλα είναι έξω για τους Μπυρί-Μπυρί. Ο Μανιάτης κατεβάζει για την ομάδα του.
στην απέναντι πλευρά βλέπει τον Κοσμά στη ρακέτα, ξανά μανιά της, έξω είναι ο Τάτσης. Ψάχνει τη διείσδυση, σηκώνεται και γράφει πολύ δύσκολο καλάθι. 35-38. Καμινάρης. Αγκουριδάκης βλέπει στην κορυφή ξανά τον Καμινάρη για τρεις σοπαλία. 38-38. Και ο Χαραλαμπόπουλος κατεβάζει. Ξανά εκεί η μπάλα. Βλέπει το μανιά της στην απέναντι πλευρά. Εκείνος στην baseline τον Κοσμά. Κλείνει το Κοσμάς. Θέλει να βρει τον Τάτσι. Σηκώνεται, δεν σκοράρει. Το rebound πηγαίνει στο Κοσκέρα. Καμινάρης. Γιαννουλάκης στον Κοσκέρα στη ρακέτα. Θα γυρίσει, παίρνει φάουλ από τον Μανιάτη. Και 45 ακόμα για να βγει η τρίτη. 38-38. Πατήσει για τρεις και θα γράψει 40-41. Καμινάρης. Βλέπει το Γιαννουλάκη, κλέβει ο Βλάχος, μπροστά είναι ο Χαραλαμπόπουλος, δεν σκοράρει, μαζεύει ποιος, μαζεύει ο Κοσμάς, επιφέρει το rebound. Μανιάτης θέλει να μπει μπροστά μέσα, σπάει στο Βλάχο, σηκώνεται εκείνος, μαζεύει ο Γιαννουλάκης. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη. Ο Γιαννουλάκης θα σηκωθεί από την κορυφή και θα γράψει. 42-41. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Μανιάτης. Χαραλαμπόπουλος ξανά στο Μανιάτη στην περιφέρεια, θέλει να βρει τον Τάτσι, θα κλέψει ο Νικοβλέκερς με τον Κοσκέρα. Ο Γιαννουλάκης θα τους βγάλει μπροστά. Έχουμε τραυματισμό. Ναι, πίσω Τάτσις με τον Κοσκέρα τα λένε τώρα, νομίζω ότι χτύψε ο Τάτσις από το χέρι του Κοσκέρα, όπως έκλεβε την μπάλα. Μπροστά λοιπόν θα πάμε για να συνεχιστεί η πίεση του Βλέκερ, ο Τάτσις μπήκε έξω για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Δεν είδα αν έχει ματώσει κάπου. Καμινάρης. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά έχουν τα δύο χρονόμετρα. Ο Καμινάρης έχει την μπάλα στα χέρια του, αφήνει στο Γιαννουλάκη. Εκείνος κλείνεται στην περιφέρεια, βλέπει τον Καμινάρη, ψάχνει την διείσδυση, παίρνει φάουλ χαμηλά. 6 δεύτερα για το τέλος. Τώρα συμπληρώνουν ομαδικά και οι μπύρι-μπύρι. Στο Καμινάρη επαναφορά. Κάνει μεταφορά μπάλας. 2 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Η μπάλα θα πάει και πάλι στους μπύρι-μπύρι. Να δούμε αν θα προλάβουν κάτι. Ο Μανιάτης επαναφέρει στον Χαραλαμπόπουλο, εκείνος σηκώνεται για τρεις, όχι, αυτό είναι το δεκάλεπτο. Και άρα το δεκάλεπτο στην Καλυθέα, στον πόντο είναι ο αγώνας.
Οι του Βλέγκερς τώρα είναι μπροστά και ο Αγκουριδάκης βλέπει τον Παλάσκα. Σηκώνεται εκείνος άστοχα, παλεύει ο Αγκουριδάκης, παίρνει επιθετικό rebound. Ο Τάτσης δέχεται τις πρώτες βοήθειες εκεί στην άκρη, στη δεξιά πλευρά. Ισοφώνησε όπως βλέπετε και έτσι λείπει ο ψηλός. Τον πήρε αυτή τη στιγμή από το γήπεδο. Ο Μανιάς θα πάρει τώρα την μπάλα το πλάγι με αφορά μετά το πόδι του Αγκουριδάκη. Ο Μικράκης κλείνεται, βλέπει το βλάχο για τρεις από το πλάι μπύρι-μπύρι με τον Χαραλαμπόπουλο. Παλεύει ο Μανιάτης, κερδίζει επιθετικό rebound σαν στο Χαραλαμπόπουλο η μπάλα. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, θέλει να βρει μπάλα στην baseline. Θα μείνει κατοχή για την ομάδα του. Αλλαγή, ο Τάτς ξαναπερνάει. Γιαννουλάκης. Μαρίνος για τρεις. Δε σκοράρει αμυντικό rebound ο Μανιάτης. Θα το πει την μπάλα, θα κάνει βήματα. Τεχνική ποινή στο Μανιάτη. Νομίζω ότι η δεύτερη τεχνική ποινή για εξύπνηση των θείων. Βέβαια, αν στο πρωτάθλημα μας δεχόταν τεχνική ποινή όποιος έβριζε τα θεία, νομίζω δεν θα τελείω να διαγώνει σκοτώ. Τέλος πάντων. Ο Μαρίνος θα κάνει μια βολή. Μέσα η βολή, πίσω η μπάλα για να συνεχίσουν η επίθεση τους του Lakers. Πίσω από το κέντρο πρέπει να πάει. Για να δικαιολογηθεί και το 24 που το πίνακας. Αγκουριδάκης. 43-41 ο Γιαννουλάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Λιβαδά στο πλάι κατευθείαν εκείνος. Η μπάλα είναι έξω για τους μπυρι-μπυρι. Ο Μανιάτης θα κατεβάσει άλλη μια φορά. Ο Τάτσης σηκώνεται για τρεις. Το rebound πηγαίνει στο Κοσμά. Στο Κοσμά πηγαίνει το rebound. Προλαβαίνει, γυρνάει, αλλά σώζει την κατοχή ο Γιαννουλάκης. Στην απέναντι πλευρά θα κλέψει ο Μανιάτης που έχει καταλάβει την πάσα του. 3-1 μπροστά η Μπυρι-Μπύρη. Ο Μανιάτης στον Τάτσι παίρνει φάουλ και σκοράρει. 43-43 και μια βολή για τον Τάτσι. Τέταρτο φάουλ για τον Αγκουριδάκη ήταν αυτό. Ο Ρίκος μπαίνει στη θέση του. Ο Τάτσι είναι στη γραμμή. Μέσα η βολή, 43-44. Ρίκος. Γιαννουλάκης. Σηκώνεται, δε σκοράρει, αμυντικό rebound ο Μανιάτης. Ξανά στο Μανιάτη μπάλα, θα περάσει στο κέντρο. Στην απέναντι πλευρά είναι ο Τάτσης. Στην περιφέρεια είναι ο Κοσμάς, θα σηκωθεί για τρεις. Το rebound ο Λιβαδάς. Γιαννουλάκης. Λιβαδάς. Βλέπει το Μαρίνο για τρεις ο Μαρίνος. Μπαίνει, βγαίνει μπάλα, παλεύει μαζί με ο Μανιάτης. 2,5 λεπτά έχουν κυλήσει. Στην τελευταία περίοδο αγώνα ο Μανιάτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Τάτσι, ψάχνει τον drive ο Τάτσι, σηκώνει το σκοράρι, 43-45. 46 νομίζω. Ο Μπαλάσκας τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Λιβαδά. Ρίκος σηκώνεται, γράφει. 45-46.
Μανιάτης, Καραλαμπόπουλος. Θέλει να μπει μπροστά μέσα, δύσκολη προσπάθεια προς τον Ρίκο, μαζί με Γιαννουλάκης. Σηκώνει το Ρίκο, 47-46 μπροστά του Βλέικερς. Κανένας από τους δύο δεν μπορεί να ξεκολλήσει σε όλο τον αγώνα ουσιαστικά μετά το ξεκίνημα τον Πύρι Μπύρι, και από όταν ισορρόπησε το μάτς, οι δύο μας πηγαίνουν αυτοί. Καλά το κεφάλαιο από τον Χαραλαμπόπουλο, 47-48. Γιαννουλάκης. Λεπτομαρίνος στην κορυφή ο Λιβαδάς. Στο πλάι είναι ο Μπαλάσκας. Γιαννουλάκης σηκώνει την baseline, γράφει. Χαραλαμπόπουλος βλέπει τον Τάτσι. Σηκώνεται ο Τάτσις, απαντάει. 49-51. Μπαλάσκας. Λιβαδάς βλέπει τον Μπαλάσκα και πάλι. Σηκώνεται, σπάει στο Γιαννουλάκη. Δεν σκοράρει εκείνος, αμυντικό rebound για τους Μπύρι-Μπύρι. Ο Κοσμάς το πήρε, ο Μανιάτης βλέπει το μικράκι στο πλάι, το σούτ είναι άστοχο. Rebound ο Ρίκος. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα στον Μπαλάσκα, θα σηκωθεί ο σκοράρι. 51-51, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Τρίποντο από τον Χαραλαμπόπουλο, άστοχο, μαζεύει ο Μαρίνο στο ριμπάου. Αφήνει στο Γιαννουλάκη. Ρίκος Μαρίνο σηκώνεται για τρεις, δεν γράφει το ριμπάου το Τάτσις. Drive από τον Τάτσι, παίρνει φάουλ, γράφει και καλάθι. Time out. Γυρίσαμε από το time, 51-53 η Μπύρι-Μπύρι και ο Τάτσις είναι και στη γραμμή για μια συμπληρωματική. Έξω είναι η βολή, το rebound πηγαίνει στο Κοσκέρα. Τελευταία 4 λεπτά στην αναμέτρηση. Ο Ρίκος έχει την μπάλα, κάνει βήματα, χαμένη κατοχή. Μανιάτης. Στην απέναντι πλευρά ο Μανιάτης βλέπει στο πλάι το μικράκι, σηκώνεται για τρεις, εκείνος rebound. Επιθετικό με το Μανιάτη για τους Μπύρι που δεν ασκοράρει, μαζεύει ο Κοσκέρας. Ο βλέπει το Γιαννουλάκη, 3-30 ακόμα. Κοσκέρας. Ρίκος σηκώνεται και γράφει. 53-53. Ο Μανιάτης βλέπει το μικράκι στο πλάι, σηκώνεται εκείνος, γράφει. 53-55, 3 λεπτά για το τέλος του μάτς. Καλάθι, καλάθι, πηγαίνουν οι ομάδες εδώ και πάρα πολύ ώρα, νομίζω
Ουσιαστικά το 29-29 πάει έτσι ο αγώνας. Ρίκος θέλει να βρει πάσα στο πλάι, κρατούν οι του Βλέικερς. Ο Ρίκος έχει την μπάλα στα χέρια του Ρίκο Γιαννουλάκη, σηκώνεται εκείνος. Μαζεύει rebound και ο Μανιάτης, απίστευτο rebound. 2.35 ακόμα. Ο Μανιάτης βλέπει το Μικράκη στην απέναντι πλευρά, ο Πτάτσης τώρα με την μπάλα. Πάολο το Γιαννουλάκη, τέταρτο για τους του Βλέικερς. Νομίζω ότι όποιος από τους δύο χάσει αυτό το μάτς θα νιώσει πολύ αδικημένος. Όχι επειδή αδικήθηκε, αλλά επειδή και οι δύο έχουν δώσει τα πάντα για να είναι όπως είναι το παιχνίδι μετά από 37,5 λεπτά. Κοσμάς. Τάτσις. Σηκώνεται για 3. Rebound ο Κοσκέρας. Η μπάλα χτυπάει σε πόδια, αλλά έχουμε φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Ήταν αυτό για τους Μπιριμπίρι, τέταρτο για τον Κοσμά, 2-0-8 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Καμινάρης. Ρίκος κόβεται από τον Κοσμά που βγάζει τρομερή άμυνα. Ο Μανιάτης θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Στον Κοσμά η μπάλα δεν σκοράρει, φάουλ από τον Μανιάτη στη διεκδίκηση. Το 53-55 παραμένει, 1-49. Τέταρτο φάουλ και για το Μανιάτη ήταν αυτό. Καμινάρης. Μαρίνος, Κοσκέρας, έξω στο Καμινάρη, σηκώνεται για το προσπέρασμα. Παίρνει φάουλ βολών, 3 βολές για το Καμινάρη. 1-29 για να τελειώσει το μάτς. Μέσα η δεύτερη. 54-55. Στις 3 και ισοπαλία και πάλι 1-29. Μανιάτης κάνει τη διείσδυση, σκοράρει 55-57. Καμινάρης. Να δούμε πως θα σπάσει αυτό το 2 ισοπαλία που έχουν οι Μπιριμπίρι. Ο Ρίκος σηκώνεται, ο Γιαννουλάκης θα μαζέψει. Ναι, ο Γιαννουλάκης θα μαζέψει. Βλέπει το Ρίκο δίπλα του. Ακόμα 5 δεύτερα για τους του Blakers. Φάουλ, τέταρτο. Από τους Μπιριμπίρι με το Χαραλαμπόπουλο. Πλέον συμπληρωμένα για τους 2.55 για το τέλος του αγώνα. Το Ρίκο επαναφορά, ο Καμινάρης για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος, το rebound από τον Σκέρα. Βλέπει το Ρίκο, μπαίνει στη ρακέτα ο Ρίκος, ωραία προσπάθεια, δεν σκοράρει ο Τάτσις μαζεύει. Στα 40 δευτερόλεπτα τώρα, ας σκοράρουν την Πύρη να καλιά με την νίκη. Μανιάτης στον Τάτσι. Μπαίνει στη ρακέτα ο Τάτσις, ασταμάτητος ο Τάτσις. 55-59 στα 28 δευτερόλεπτα. Καμινάρης ψάχνει τη διείσδυση, κλείνεται, δεν σκοράρει, rebound ο Κοσκέρας. Θα σηκωθεί άστοχα. Στο rebound στον Τάτσι. Κρατάει ο Τάτσις 10 δεύτερα ακόμα, το αφήνουν οι του Βλέικερς. Οι Μπίρι θα κερδίσουν. Απίστευτη νίκη για τους Μπιριμπίρι. Μπαίνει και το τρίπο του Χαραλαμπόπουλου, 55-62. Αυτό είναι το μάτς. Δεν έχει τελειώσει τυπικά ακόμα ο αγώνας και σκεφτείτε οι δύο ομάδες.
Ο Ρίκος δεν έχει κάνει επαναφορά. Τώρα θα τελειώσει το μάτς. Από εμένα καλή συνέχεια.